Το εύρος της συμμετοχής αποτελεί μεγάλο στοίχημα των υποψήφιων αρχηγών στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σε 5 ημέρες διεκδικούν την ηγεσία. Η Έφη Ακτιόγλου από την Κρήτη δηλώνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκφράσει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Να σπάσουμε το φόβο που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Να μιλήσουμε, να πείσουμε και να εμπνεύσουμε τους πολίτες για το εξής απλό και δύσκολο συγχρόνως. Ότι μπορούμε, αξίζουμε και οφείλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Δεν είμαστε με τα τζάκια, δεν είμαστε με τις ελίτ, δεν είμαστε με την οικονομική ολιγαρχία αυτού του τόπου. Είμαστε με τους πολλούς. Πού κοιμάστε? Ναι. Ο Στέφανος Κασελάκης περιόδευσε στις καμένες περιοχές του Εύρου και διαπίστωσε η διεισόμαση την καταστροφή. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της μάχης και να εμπνεύσει και να υποστηρίξει τους ήρωες της πρώτης γραμμής. Αυτό πανεπιγετικότητα. Όχι εκ των υστέρων με διαχείριση marketing. Με φόντο την αποχώρηση Τσίπρα και την εκλογή νέου Προέδρου, ο Χρήστος Πύρτζης, που δεν θα λάβει μέρος στη διαδικασία εκλογής καθώς διαφωνεί με αυτή, προχώρησε σε αιχμηρότατες διαπιστώσεις. Τελικά δεν υπήρχε αντισύριζα μέτωπο. Υπήρχε αντιτσίπρας μέτωπο. Εγώ δεν είδα για πάρα πολλούς υποψήφιους Προέδρους να υπάρχει όχι μόνο αποκλεισμός, αλλά να υπάρχει και στήριξη από συστημικά μέσα. Ο Νίκος Παπάς ανεβάζει σε πρώτο πλάνο τα εθνικά θέματα και ζητά από όλους αυτοσυγκράτηση. Να κάνω για άλλη μια φορά έκκληση να πέσουν οι τόνοι, ναι. Να μην αποδίδει ο ένας τον άλλον ταπεινά κίνητρα και ελαττήρια. Κάθε ένας έχει δικαίωμα να κριθεί για την πορεία του και την ατζέντα του. Ο κ. Κασελάκης φέρνει ένα δικαιωματικό, ισχυρό κομμάτι που το ακούω εγώ. Είναι κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λέει. Σε εργασιακές σχέσεις ή πώς αντιμετωπίζεις την εργειακή φτώχεια ή τι άποψη έχει για την εξωτερική πολιτική, πρέπει να το δούμε. Αρχηγός που θέλει να οδηγήσει στην νίκη δηλώνει ο Στέφανος Τζουμάκας. Δεν μπορεί να βγει πρόεδρο στη λογική των συσχετισμών. Χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο που θα οδηγήσει σε πολιτική νίκη. Γι' αυτό κατέβηκα υποψήφιος. Έχουμε και τις άλλες που είναι πολιτικού συνδικαλισμού και συσχετισμών.